Θα καλησπέρισω τον Δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Πέο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελάτου και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Αυτό που βλέπουμε, η εικόνα από τον drone, από το γεγονότα news, με το τι έχει συντελεστεί στην περιοχή με τα νεκρά ψάρια, είναι αδιανόητο. Έχει ήδη υπάρξει παρέμβαση του Αριουπάγου, αλλά εδώ υπάρχει ένα έγκλημα. Ένα οικολογικό έγκλημα που έχει υπεύθυνο. Αυτά που βλέπετε, φίλες και φίλοι, είναι νεκρά ψάρια. Δεν είναι μόνο αυτά δηλαδή που βρέθηκαν έξω από το λιμάνι του Βόλου. Κοιτάξτε εδώ, πετάει drone πάνω από το νερό. Δεν υπάρχει νερό, δεν φαίνεται τίποτα. Μιλάμε για τρομερή καταστροφή. Ποιος την προκάλεσε αυτή την καταστροφή, κύριε Δήμαρχε? Κύριε Βαγκελάρο, καταρχήν να κάνω μια παρατήρηση. Φιλικά βέβαια, το συγκεκριμένο site να μην το λαμβάνετε και πολύ υπόψη, γιατί δεν είναι αντικειμενικό site. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάμε στο διατάφτα. Η εικόνα εδώ που βλέπουμε, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, ναι, αλλά εμείς βλέπουμε μια εικόνα και αυτή η εικόνα είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Είναι, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Αυτό λοιπόν, για να καταλάβετε, κύριε Βαγκελάτου, και ο κόσμος, το 2023 πέρσι, με την καταστροφή που έγινε στην περιοχή της Μαγνησίας, επισκέφτηκα την Κάρλα, γιατί τότε υπήρχε εισρωή λιμάτων από το Μπινιό, από τη Λάρισα, που είχε χαλάσει ο βιολογικός, και ερχόντουσαν όλα τα νερά και τα λίμματα, καθώς και ψόφια ζώα από τη μεγάλη πλημμύρα και καταστροφή, στην Κάρλα. Και διαπίστωσα αυτό το ίδιο πράγμα, απλά ήταν σε άλλη μορφή, όχι με ψάρια. Έκανα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, επισήμανα τα προβλήματα, ότι πρέπει να κλείσει το θυρόφραγμα. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και από αδράνεια, από, αν θέλετε, ανευθυνότητα του αρμόδιου, που είναι και ο Περιφερειάρχης, δεν κάνεις. Αυτό είναι υποχρέωση και ευθύνη της Περιφέρειας. Εντάξει ρε άνθρωποι, δεν κλείνετε το θυρόφραγμα που μολύνει τον παγασιντικό χρόνια. Γιατί δεν βάζετε δύο πλέγματα, δύο δίχτυα μεγάλα σε απόσταση 10-15-20 μέτρα να εμποδίσουν τα ψάρια να εισέλθουν στον παγασιτικό κόλπο, ο οποίος είναι κόλπος. Η απορία, κύριε Δήμαρχε, είναι απόλυτα εύλογη. Άρα, αν το έχω καταλάβει σωστά, εσείς κατηγορείτε τον Περιφερειάρχη ως υπεύθυνο για αυτό? Δεν το συζητάμε. Ένας πολιτικός απατεώνας είναι, αλλά να σας πω κάτι, κύριε Ευαγγελάτο. Εχθές, προς έκπληξή μου, τρελάθηκα. Έδωσα το πρωί μια συνέντευξη τύπου και είπα: μη διανοηθείτε και μαζέψετε τα ψάρια, γιατί ούτως ή άλλως είχατε καθυστερήσει. Και πάτε και τα πετάξετε ή τα θάψετε πουθενά στην περιοχή του Βόλου, είναι έγκλημα και θα σας παρακολουθώ. Και το απόγευμα με ειδοποιήσανε πολίτες ότι κάτω από τον Ξηριά, δηλαδή σε αυτό το ποτάμι πιο κάτω, μηχανήματα περισυλλέγουν τα νεκρά ψάρια και τα θάβανε στην κήτη του ποταμού. Αυτό είναι περιβαλλοντολογικό έγκλημα και υπεύθυνος είναι ο Περιφερειάρχης και οι συνεργάτες του. Γιατί ας πούμε ότι η νομοθεσία, εκτός από την καύση, επιτρέπει και ταφή. Η κήτη του ποταμού δεν είναι χώρος ταφής, κύριε Ευαγγελάτο. Και εδώ πρέπει όχι μόνο η εισαγγελία να το τραβήξει, εγώ να το πάω μέχρι τέρμα. Είναι ντροπή. Ο Βόλος, οι πολίτες του, δεν είναι δεύτερης επιλογής. Και αυτό που κάνανε μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στα 100 μέτρα υπάρχουν 3 γεωτρήσεις και είναι και κατοικημένη περιοχή. Ντροπή τους να μας πει ο εργολάβος από ποιον πήρε εντολή. Καλά, προφανώς αν έχει γίνει αυτό, ο εργολάβος κάποια σύμβαση έχει, γιατί αυτό που κάνει το κάνει με κάποια εργολαβία την οποία έχει πάρει. Εδώ, κύριε Ευαγγελάτε, να είστε σίγουρος ότι εδώ θα την πληρώσει ο χειριστής του μηχανήματος. Και είναι κρίμα, γιατί πήγε να πάρει ένα μεροκάματο. Έχει βέβαια την ευθύνη, αλλά να μας πει ποιος του έδωσε την εντολή, ποιος του είπε να τα θάψει και ποιος του έδωσε τη σύμβαση του έργου. Ποιος Εγώ του την εντύπωση πάντως ότι η παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, κύριε Δήμαρχε, θα ρίξει φως στην ιστορία και στην ευθύνη όποιος μακάρι, και μακάρι, στο χειρισμό μετέπειτα. Μακάρι, το εύχομαι. Το εύχομαι, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτή η ασυδοσία. Και εντωμεταξύ, η μεγάλη δυσφήμιση που έγινε στην πόλη του Βόλου, καλό, αν με ακούει κάποιος από την κυβέρνηση, ήδη έχω στείλει επιστολή εδώ και μέρες. Οι άνθρωποι που είναι σε όλο το παραλιακό μέτωπο και έχουν καταστραφεί οι επιχειρήσεις τους, τα μαγαζιά τους έχουν κλείσει και αυτά, να βρούνε, να κάνουν μια διάταξη, μια νομοθετική ρύθμιση. Διαφοροαπαλλαγή, αυτό που είπατε από χθες. Διαφοροαπαλλαγή. Είναι κρίμα, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά καταστραφήκαν. Και εντωμεταξύ, να σταματήσουν αυτοί οι πολιτικοί απατώνες στην πλάτη
του Βολιώτικου λαού και της πόλης του Βόλου να παίζουν παιχνίδια. Είναι υποχρέωσή τους να πάνε να τα καθαρίσουν. Να τονίσω εδώ, κύριε Βαγγελάτο, ότι επιμερών μου και πέρσι είχαμε φωτιές, είχαμε φυσικές καταστροφές. Βγήκαμε μπροστά, τα αντιμετωπίσαμε. Εδώ η περιφέρεια που είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη πουνάει το μαντήλι. Ντροπή στον Περιφερειάρχη, ο οποίος ακολουθεί την τακτική του πολιτικού απατεώνα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι οι βαριές καταγγελίες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.